κοντά μας τον Λάμπρο Χανιώτη, τον τεχνικό διευθυντή της ομάδας του Ολυμπιακού Περάματος. Όχι τεχνικό, θα σου πω υπεύθυνο. Υπεύθυνο γιατί τρέχεις την ομάδα από πέρσι. Πραγματικά μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση γιατί θα είδα πάρα πολλά παιδιά. Κάνετε μια τελετή λήξη. Πολύ όμορφη. Παίξαν οι γονείς ποδόσφαιρο, όπως δείχνουμε και τα πλάνα από πάνω που βλέπουμε τώρα που συζητάμε. Δείχνω εικόνες από τους γονείς. Πραγματικά πέρασαν πολύ όμορφα. Είχατε ωραίο μπουφέ με πίτσες, με πράγματα που ευχαριστούν τα παιδιά και απολαμβάνετε αυτή την τελετή λήξη. Εγώ μου κάνει εντύπωση γιατί όταν ήρθα και είδα τόσα πολλά παιδιά, νομίζω ότι ήσουν 2 χρόνια ή και 3. Γιατί μέσα σε ένα χρόνο μανιμάνι έχεις μαζέψει πάρα πολλά παιδιά και αυτό δείχνει ότι τα παιδιά περνάνε καλά μαζί σου και δεν είχε κανένα παιδί να μου πει κάτι αρνητικό. Θέλω να μου πεις πόσο χρόνο σου πήρε η δουλειά αυτή που έχεις κάνει, αν έχεις αφιερώσει πάρα πολύ χρόνο και αν έχει μέλλον αυτή η Ακαδημία να πάει ακόμα πιο ψηλά. Ομολογώ να πω ότι φέτος έγινε μια αρχή. Από τη στιγμή που είδα μάλλον στο Ολυμπιακό Περάματος, η συμφωνία μας ήταν να πάρω τις ακαδημίες εξ ολοκλήρου. Είτε μείνω είτε φύγω από την ομάδα, να τις έχω εξ ολοκλήρου. Έχω πετύχει κάτι το εγώ μαζί με τον Δημήτρη και με τον Τάσο στο Θωρακάκι που ήταν στην ομάδα. Φυσικά με 2 κορίτσια, 2 μαμάδες που με βοηθήσαν πάρα πολύ, η Κατερίνα και η Ειρήνη. Έχουμε καταφέρει μια ακαδημία με 8 παιδιά που είχα εγώ στην αρχή να έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή στα 35-40 παιδιά κοντά. Μαζί με 6-7 παιδιά κορίτσια έχουμε καταφέρει κάτι που μέσα σε ένα χρόνο και λιγότερο ήταν ακατόρθωτο. Πιστεύω ότι και εγώ και τα παιδιά δεν δώσαμε μόνο χρόνο και διάθεση, δώσαμε και χρήμα στην ακαδημία αυτή. Τι εννοώ, ότι ό,τι χρήματα παίρναμε τα διαθέταμε για τα παιδιά και εκτός από αυτό βάζαμε και από την τσέπη μας για να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στην καθημερινότητα της ανάγκης των παιδιών. Το σκεπτικό μου από την αρχή δεν ήταν να έρθουν παιδιά να βγάλω χρήματα ή να εκμεταλλευτώ οικογένειες, γιατί από ό,τι όπως καταλαβαίνουμε και είναι δύσκολη και το Πέραμα είναι και μια δύσκολη γειτονιά. Μια φτωχογειτονιά. Φτωχογειτονιά και δεν θα ήταν ωραίο να πάει κάποιο να εκμεταλλευτεί είτε οικογένειες είτε παιδιά και να πάει να παίρνει 30 και 35 ευρώ που παίρνουν άλλοι. Δεν αντέχει αυτή η περιοχή. Δεν αντέχει, είναι σίγουρο. Εγώ το μόνο που έκανα ήταν να ρίξω τις τιμές ίσα ίσα να μπορεί να βγαίνει η Ακαδημία, να πληρώνονται οι προπονητές, τα έξοδα να βγαίνουν και από εκεί και πέρα να αγαπήσουν τα παιδιά αυτό που κάνουν. Δηλαδή να αγαπήσουν το άθλημα του ποδοσφαίρου και να το κάνουν καθημερινότητα στη ζωή τους. Λαμπρό, Λαμπρό, υπάρχει μέλλον σε αυτήν την Ακαδημία? Μέλλον σίγουρα υπάρχει. Εννοείται ότι θα ήθελα περισσότερη βοήθεια από γονείς. Υπάρχουν 3-4 γονείς που είναι καθημερινά στις προπονήσεις και είναι δίπλα μου. Θα ήθελα ακόμα όμως περισσότερο από κάποιους γονείς να είναι δίπλα μου. Μέλλον υπάρχει. Υπάρχει μέλλον. Και υπάρχει και ποιότητα παιδιών που δύσκολα πλέον το βλέπεις. Βοηθάει ο Δήμος? Ο Δήμος αυτή τη στιγμή, εγώ προσωπικά, επειδή δεν έχω κάνει κάποια επαφή, δεν με έχει βοηθήσει κάπου. Εφόσον μείνω στην ομάδα. Αν μείνω μάλλον στην ομάδα του Ολυμπιακού Περάματος, δεν ξέρω τι θα γίνει, αν συνεχίζω στην αντρική ομάδα, αν θα μείνω στα παιδιά εδώ πέρα στις ακαδημίες, αυτό είναι τελείως διαφορετικό κομμάτι, θα ζητήσω κάποια βοήθεια από τον Δήμο, δηλαδή κάποιες ώρες, κάποια βοήθεια με κάποια πούλμαν που αναγκαζόμουν να τα πληρώνουμε από την τσέπη μας κάθε εβδομάδα για να πηγαίνουν τα παιδιά να παίζουν, θα ζητήσω κάποια βοήθεια. Οικονομική βοήθεια? Καμία. Ότι είναι από τα παιδιά, από το μηνιάτικο που βγάζουν το 10 ευρώ των παιδιών, τα παίρνουμε και τα χρησιμοποιούμε ξανά στην Ακαδημία. Και φυσικά που πληρώνονται οι 2 προπονητές, και ο Τάσος που πληρώνονταν και ο Δημήτρης. Άρα λοιπόν μείνεις, φύγεις από τον Ολυμπιακό σαν παίχτης, η θέση σου είναι εδώ και, ελπίζω, δεν αλλάζει κάτι, έτσι. Ελπίζω η συμφωνία αυτή που έχουμε γίνει από πέρσι να τηρηθεί και να είμαι ακόμα εδώ πέρα. Πόσο... Αν δεν γίνει, θα κοιτάξω το μέλλον μου κάπου διαφορετικά. Πόσο ευχαριστημένο είσαι από τους συνεργάτες σου, από τους προπονητές σου δηλαδή, από το προπονητικό τύπο? Εννοείται 100%. Καταρχήν, εγώ τα παιδιά δεν τους κοίταξα μόνο σαν προπονητές. Τους είδα ότι είναι φίλοι και ότι στα παιδιά που θα είναι στην Ακαδημία θα μπορούν να τους μάθουν κανόνες του ποδοσφαίρου. Και όχι απλά ποδόσφαιρο, πάμε μέσα, παίζουμε και κάνουμε και ρίχνουμε. Είμαι 100% ικανοποιημένος και όπως σας είπα και με τη μεγάλη βοήθεια της Ειρήνης και της Κατερίνας που ήταν δίπλα μου και ορισμένων γονιών που με βοηθήσαν από την πρώτη στιγμή. Υπάρχει μέλλον σε αυτήν την Ακαδημία? Υπάρχει.
Υπάρχει, μέλλον υπάρχει. Και δηλαδή σίγουρα... εννοώ ταλέντα. Υπάρχει μέλλον. Αυτή τη στιγμή εγώ προσωπικά έχω ανεβάσει στην Ακαδημία 3-4 παιδάκια ηλικία 14 χρονών, 13-14-15 χρονών. Που πιστεύω ότι σε βάθος χρόνου, σε 1-1,5 χρόνο, αυτά τα παιδιά, εάν δουλευτούν όπως πρέπει, όπως μάλλον δουλεύουν, ναι, δουλεύουν και θα συνεχίζουν να δουλεύουν, πιστεύω ότι αυτά τα παιδιά δεν θα είναι για την αλφαπηρέα, θα είναι για πολύ παραπάνω. Έρχομαι δίπλα στον συνεργάτη σου, έχουμε κοντά μας τον Δημήτρη Παπαδάτο. Παπαδάτο, πώς σου φαίνεται να, σε μια τόση μικρή ηλικία να μπορείς εσύ να έχεις ένα γκρουπ δικό σου και να το προπονείς? Είναι δύσκολα τα πράγματα, τα πας καλά με τους παίκτες αυτούς? Εγώ έχω πάρει το γκρουπ τον ΚΑΠΑ 8, δηλαδή παιδιά κατά από τα 8. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ήταν πρώτη μου φορά που το έκανα. Και σκοπός μου δεν είναι να τους μάθω να παίζουν μπάλα αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Να τους μάθεις κάποια βασικά πράγματα, ότι πρέπει να έρχεσαι στην προπόνηση. Λίγο control με την μπάλα, τις κινήσεις που πρέπει, τις θέσεις και πιο πολύ την οτροπία τους. Υπακούνε, ακούνε εύκολα, καταλαβαίνουν αρχή, το χώρο ή σε κουράζει αυτό? Στην αρχή είχα έρθει και όλα τα παιδιά ήταν ατίθασα. Ο καθένας είχε το δικό του χαρακτήρα. Βέβαια μετά ανακαλύπτεις τα κουμπιά των παιδιών και ξέρεις να τα χειρίζεσαι, να τα γαλουχείς. Όταν ένας γονείς έρχεται, επεμβαίνει δηλαδή ο γονείς στο έργο σου, δηλαδή κάποια στιγμή ένα παιδάκι δεν το βάλεις, λέμε π.χ. Λέει γιατί δεν το βάλεις στο δικό μου παιδί, επεμβαίνει στο έργο σου? Όχι, όχι, δεν επεμβαίνει κανείς γονείς και αυτό είναι προς τιμή τους. Mm-hmm. Ή το κάνεις ρολόι να παίζουν όλα? Εννοείται ότι όλα τα παιδιά θα πάρουν τον ίδιο χρόνο συμμετοχής. Mm-hmm. Είτε κερδίζουμε είτε χάνουμε, δεν έχουμε σκοπό την νίκη. Έχουμε σκοπό να περάσουμε όλοι καλά. Η συνεργασία σου με τον Λάμπρο? Ήτανε άψογη. Είμαστε και φίλοι με τον Λάμπρο και με τον Τάσο που απουσιάζει αυτή τη στιγμή. Ναι. Αρχίσαμε σαν φίλοι, τελειώσαμε σαν κολλητοί. Παίζεις το αντρικό εσύ? Κανονικά, ναι. Ναι. Θα μείνεις φέτος? Δεν γνωρίζω, αυτό εξαρτάται. Ακόμα δεν έχουν γίνει εξελίξεις. Εξαρτάται. Πρέπει να βγει το ΔΣ και μετά. Ναι. Εντάξει, απλώς το ρωτάω γιατί και ο Λάμπρος το ίδιο μου είπε. Ακόμα δεν έχετε μιλήσει, οπότε ισχύει το ίδιο και για σένα. Ναι. Θέλω να δώσετε μία ευχή στους γονείς και τι θα ήθελες να τους πεις, Λάμπρο, εσύ, τι να προσέξουν. Να πληρώσω και κάτι ακόμα, ναι. Ότι η Ακαδημία μας ξεκίνησε με σκοπό να προσπαθήσει μάλλον να μαζέψει και κορίτσια. Από ό,τι είδες ότι έχουμε 5-6 κορίτσια. Ήθελα να το ρωτήσω αυτό. Θα φτιάξει γυναικείο ποδόσφαιρο? Θα κοιτάξω, θα προσπαθήσω μάλλον από την γειτονιά του Περάματος να δουν όσα γίνεται περισσότερα κορίτσια στην ομάδα και να φτιάξω γυναικεία ομάδα ποδόσφαιρο. Το ξέρεις ότι πας κατευθείαν γάμα εθνική? Το γνωρίζω από ό,τι έχει. Και έχει και πολλά έξοδα. Είναι η θέληση... Και τα κορίτσια θα έχουν και ταξίδια. Είναι η θέληση, τα έξοδα δεν είναι, τα έξοδα τα βρίσκεις. Ναι. Μπορούμε να βρούμε τους χορηγούς. Πιστεύω ότι θα μπορέσω να βρω τους χορηγούς. Ναι. Το θέμα να βρω τα κορίτσια που να έχουν διάθεση, όπως τα 6-7 που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην ομάδα, έχουν διάθεση και όρεξη. Και είναι και πολύ καλές. Είναι και πολύ καλές. Από τη στιγμή που βρούμε τα κορίτσια, όλα τα άλλα λύνονται για μένα. Mm-hmm. Άρα είναι στο μυαλό σου να φτιάξει ένα γυναικείο. Δώσε και την ευχή στους γονείς και τι θα έλεγες να προσέξουν οι γονείς? Τίποτα. Καλό καλοκαίρι να έχουμε, υγεία, χαρά πάνω απ' όλα σε όλους. Και τη νέα χρονιά, πρώτα ο Θεός, να δούμε τι θα κάνουμε. Τα 40 παιδιά να τα κάνουμε 80 και μπορεί και παραπάνω. Να τα χιλιάσετε, εγώ τα σέβομαι. Να το ευχαριστούνται. Το θέμα είναι να ευχαριστιέσαι αυτό που κάνει. Έτσι είναι. Και όχι, δεν πάμε ούτε για την νίκη ούτε τίποτα άλλο. Μόνο να το ευχαριστιέσαι. Δώσε και εσύ ευχές σου για τους γονείς. Καλό καλοκαίρι, βέβαια. Και θα ήθελα να πω ότι ο αθλητισμός είναι υγεία. Πρέπει να αθλούμαστε. Πρέπει όλο και ένα και περισσότερο οι γονείς να φέρνουν τα παιδιά τους για τον αθλητισμό. Αμένα αυτές οι τελετές λήξεις να παίζουν μπάλα οι γονείς, μου αρέσει πιο πολύ απ' όλα. Γιατί δεν έχει κανόνες. Βλέπουμε τα χάλια μας, σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Και πραγματικά εγώ το ευχαριστιέμαι και οι γονείς το ευχαριστηθήκανε. Έπαιξαν την μπάλα τους και μετά φάγανε και το αρθιγινό, την πίτσα και τα πατατάκια και τα αναψυκτικά. Ήταν υπέροχα, κύριοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μια πάρα πολύ όμορφη γιορτή και εύχομαι καλύτερα στον Ολυμπιακό Περάματος. Να είσαι καλά.